Καλημέρα σε όλους. Παραδώσαμε σήμερα για χρήση στην πυροσβεστική υπηρεσία 5 αντλίες βενζινοκίνητες και 3 ηλεκτρικές αντλίες, με σκοπό σε περίπτωση που υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα να μπορεί πιο με περισσότερα μέσα η πυροσβεστική υπηρεσία να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά. Είναι ένα αίτημα που το είχε χρόνια η πυροσβεστική υπηρεσία απέναντι στο Δήμο. Εμείς ικανοποιήσαμε το αίτημα αυτό. Έχουμε και προσδοκούμε ότι θα έχουμε και στο μέλλον, και δεν υπάρχει λόγος να μην έχουμε άριστη συνεργασία. Μας βοηθάνε βέβαια η πυροσβεστική υπηρεσία πάντα και εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας προσπαθούμε να βοηθάμε το δύσκολο έργο που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή μας και γενικώς η πυροσβεστική υπηρεσία. Άρα με αυτή τη μικρή συμβολική θα έλεγα κίνηση είναι μια επιπλέον βοήθεια προς την τοπική μας εδώ πέρα πυροσβεστική υπηρεσία για να αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, φαινόμενα πλημμυρικά. Από αύριο μεθαύριο θα είναι έτοιμο και το καινούργιο βιτιοφόρο, το οποίο θα τεθεί στη διάθεση και αυτό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε περίπτωση που έχουμε πυρκαγιές ή άλλα φαινόμενα, να μπορούμε να συνεισφέρουμε, όπως είπα, στο πολύ δύσκολο έργο που έχουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια και με την κλιματική αλλαγή, οι πυροσβέστες μας, οι οποίοι τους βλέπουμε από τη μία την ίδια μέρα να τρέχουν σε φωτιά και την άλλη σε πλημμύρες. Δυστυχώς αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και τα επόμενα χρόνια αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι και οι πολίτες να συνεισφέρουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και με την προσοχή τους και με ό,τι άλλο μπορούν στο έργο της πυροσβεστικής. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από για άλλη μια φορά αυτό που λέω κάθε φορά που βγαίνω στα μέσα, ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, μην το ξεχνάμε, να λαμβάνουμε οι πολίτες τα μέτρα της ατομικής προστασίας. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ώστε να βρεθεί εμβόλιο ή κάποια αποτελεσματική θεραπεία. Και γιατί παρατηρείται τελευταία μια χαλάρωση από όλους. Εγώ το λέω πάντα, θα το πω και σήμερα, παρότι το θέμα δεν είναι αυτό, να προσέχουμε. Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της υπηρεσίας μας για την προμήθεια κάποιων αντλιών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Κύριε Περιφερειάρχε, συγγνώμη, και η πολιτική προστασία. Και η πολιτική προστασία, βέβαια. Οι αντλίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που θα έχουμε κάποιο φαινόμενο πλημμύρα στην πόλη για την άντληση υδάτων από τα υπόγεια. Θέλω να διαβεβαιώσω τον Δήμαρχο ότι θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Τρίπολη έχει κατά το παρελθόν αντιμετωπίσει αρκετές φορές πλημμύρες και έτσι οι αντλίες αυτές θα αυξήσουν την επιχειρησική ικανότητα της υπηρεσίας μας. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο για τη συνεργασία και ελπίζω ότι και στο μέλλον θα έχουμε παρόμοιες ενέργειες. Της θητείας μας ως νέα δημοτική αρχή και εγώ ως υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, επειδή συνεργαζόμαστε άμεσα με την πυροσβεστική υπηρεσία, είχαμε συναντηθεί και με τον κύριο Κοντιβίρα ως διοικητή τότε της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρίπολης και με τον κύριο Λαρέτζο. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα αίτημα ετών, στο οποίο εμείς ορίσαμε, αντιλαμβανόμενοι την χρησιμότητα των αντλιών, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, προβήκαμε άμεσα στη προμήθειά τους. Θεωρούμε ότι θα δώσει κάποιες λύσεις όταν θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και πιστεύω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία πλέον θα μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα σε οτιδήποτε συμβεί. Ευχαριστούμε πολύ.